Τώρα για παρέες. Και μιλώντας τώρα για νέους ανθρώπους, νωρίτερα τουλάχιστον συζητούσαμε για τα μέτρα για τους νέους ανθρώπους και σε τι αφορά. Ξέρετε, στα ραδιόφωνα το έχετε καταλάβει, λέω ραδιόφωνα γιατί ραδιόφωνο είμαστε εμείς, εννοείται και στις τηλεοράσεις, εννοείται και στα διάφορα site υπάρχουν συνεντεύξεις νέων υποψηφίων, δημοτικών συμβούλων, δημάρχων και. Αυτό είναι και εννοείται θεμητό και πρέπει για να τους γνωρίζουμε και εσείς οι δημότες να ξέρετε όταν βλέπετε ένα όνομα σε ένα χαρτί τι είναι. Και υποθέτω ότι κάποια πράγματα σας μένουν όταν ακούτε, για παράδειγμα, η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ραφίνας, την οποία θα γνωρίσουμε εμείς τώρα, Βίκη Σαντ, με το σύνδεσμο Σύγχρονη Πολιτεία του Βαγγέλη Μπουρνούς, είναι μόλις 20 ετών, 20 κάτι. Τι κάνετε κυρία Σαντ, τι κάνεις Βίκη? Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μα δεν θα μπορούσαμε όταν μάθαμε ότι είσαι τόσο μικρή και έχουμε μια υποψήφια αυτής της ηλικίας. Ξέρεις, είναι πολύ ελκυστικό, πολύ εγωιτευτικό και πολύ, για να είμαστε και ειλικρινείς, ενθαρρυντικό ότι οι άνθρωποι νέοι ασχολούνται με την πολιτική. Αλλά είσαι 20. Χαίρομαι που το ακούω. Να σε γνωρίσουμε λοιπόν, Βίκη. Πρώτα να δούμε την ηλικία σου, που ναι, παίζει ένα ρόλο εδώ, και με τι σπουδάζεις, αν σπουδάζεις. Λοιπόν, είμαι 20 ετών, στα 21, είμαι στο τρίτο έτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου και παράλληλα ασχολούμαι και με άλλα πράγματα όπως η φωτογραφία, ο αθλητισμός. Ωραία. Ένα κορίτσι της ηλικίας του με τα ενδιαφέροντα της ηλικίας του και όχι μόνο και 5 και 10 βήματα παραπάνω το έχεις πάει. Γιατί θέλεις να ασχοληθείς με την πολιτική στην ουσία? Λοιπόν, καταρχάς εδώ θα ήθελα να αναφέρω ένα ρητό του Κασαντζάκη, το οποίο με έχει στιγματίσει. Είναι το να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος έχω χρέος να σώσω τη γη, αν δεν σωθεί εγώ θα φταίω. Αυτό έχει γίνει από τότε που το διάβασα μότο της ζωής μου και γι' αυτό το λόγο σκόλες αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά, διότι πιστεύω ότι άμα δεν τολμάμε και δεν δοκιμάζουμε, τότε σίγουρα όλα θα είναι αμετάβλητα γύρω μας. Θες να συμμετέχεις δηλαδή, ώστε μετά να μην ψάχνεις ευθύνες αλλού ή να μην λες εγώ δεν ξέρω, δεν είδα, ήμουν εκεί και ακριβώς, το προσπάθησα. Ακριβώς, πιστεύω ότι είναι ευθύνη όλων μας. Αυτό και είναι. Όσον αφορά την ηλικία, πιστεύω ότι η ανάγκη για προσφορά και η ικανότητα δεν σχετίζονται απαραίτητα με την ηλικία, αλλά κυρίως με την ιδιοσυγκρασία που έχει ένα άτομο. Και εγώ βλέπω μια δυναμική, ένα δυναμικό κορίτσι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή που έχει και τις απαντήσεις και δεν φοβάται κιόλας. Ή φοβάσαι λίγο το τι θα γίνει μετά την εκλογή? Πες ότι βγαίνεις, Βίκη, τι κάνεις μετά? Ξέρεις τι ευθύνη είναι? Καταρχάς, εννοείται πως όλα ξεκινάνε μετά την εκλογή. Τώρα απλά είναι ουσιαστικά ο αγώνας. Μετά τον τερματισμό ξεκινάει ο πραγματικός αγώνας. Θα ήθελα να προσφέρω, καταρχάς θα ήθελα να κοινοτοποιήσω τους νέους. Αυτό είναι το πρώτο μου μέλημα. Έπειτα από αυτό θα ήθελα να προσφέρω με τις ιδέες μου αλλά και με πράξεις σε όλους τους τομείς που θα μπορούσα, όπως για παράδειγμα στον πολιτισμό, με βήμα στη τέχνη, σε εκδηλώσεις, ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, όπως το περιβάλλον, με έργα ίσως ήπιας κλίμακας όπως ανάπλαξη και ανάδειξη ας πούμε της παραρεμάτης περιοχής που έχουμε εδώ ή του ορεινού αναγλύφου. Βλέπω ότι έχεις ήδη ψάξει τελικά, το έχεις ψάξει, δηλαδή έχεις ένα όραμα, έχεις δει που υπάρχει πρόβλημα. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Και δυστυχώς στην περιοχή μας υπάρχει μεγάλη έλλειψη έργων υποδομής ας πούμε, ενώ η Ραφίνα και το Πικέρμι είναι μια περιοχή που λόγω της γεωγραφικής θέσης αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος έχει πολύ μεγάλο πλούτο να δώσει και μπορεί να γίνει πρότυπο. Δυστυχώς έχουμε έλλειψη σε έργα υποδομής όπως ο βιολογικός, όπως πεζοδρομήσεις, όπως οργανωμένοι, ενταγμένοι οικισμοί σε σχέδιο πόλης. Όπως θεωρώ ότι ας πούμε είναι λίγες και οι πολιτικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο. Όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν και να μας πάνε πολλά βήματα μπροστά. Έχουμε τα φώτα να γίνουμε Δήμος πρότυπο κατά τη γνώμη μου. Βίκη, υποθέτω ότι έζησες της φωτιάς πέρσι το καλοκαίρι. Ήτανε και αυτός ένας λόγος. Ήτανε και αυτός και θέλουμε να μας πεις πώς ήταν εκείνη η εμπειρία. Τι φόβος, αν υπήρχε φόβος, σε τι ένταση και αν αυτό ήταν άλλος ένας λόγος που είπες όχι, ναι, αν αυτό ενίσχυσε την αποφασή σου σε αυτές τις εκλογές να κατέβεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκείνο το διάστημα περάσαμε κυρίως εμείς που ήμασταν στην περιοχή και στις γειτονικές περιοχές σε έναν μικρό πόλεμο. Πέραν του ότι εντάξει, καταστράφηκαν περιουσίες, χάθηκαν άνθρωποι.
Και αυτό πιστεύω ότι μας έκανε όλους να καταλάβουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Και όντας στη Ραφίνα εκείνη την περίοδο και βοηθώντας στις δράσεις και βλέποντας το πόνο των ανθρώπων και ουσιαστικά βιώνοντάς τον, παρόλα τα αρνητικά συναισθήματα που προφανώς και είχαμε, είδα μια ελπίδα στα πρόσωπα των ανθρώπων που βοηθούσαν σε όλο αυτό. Παρόλη τη μαυρίλα ένιωσα μια αισιοδοξία, διότι είδα νέους ανθρώπους αλλά και μεγαλύτερους, ανεξαρτήτως συμφερόντων, να βοηθάνε πραγματικά, επειδή ένιωθαν ότι το είχαν ανάγκη οι διπλανοί τους. Ναι. Και αυτό μου έδωσε μεγάλη ελπίδα, γιατί ένιωσα ότι δεν χάθηκε η ανθρώπινη δύναμη και ότι μπορούμε πραγματικά, αν προσπαθήσουμε όλοι συλλογικά για κάτι, να το πετύχουμε. Και αυτό το λέω και ανατριχιάζω, γιατί πραγματικά σε καιρούς που χάνουμε όλη την πίστη μας στην καθημερινότητα, έρχονται κάτι τέτοια ταρακουνήματα ουσιαστικά να μας θυμίσουν ότι αυτό είναι ο άνθρωπος. Είναι η συνεργασία με τους διπλανούς του για το κοινό σκοπό. Ξέρεις, σε ακούω και πραγματικά συγκινούμε, Βίκυ, με τον τρόπο σκέψης σου, με τον τρόπο εκφρασής σου, μιλάς πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια, όταν το πεις στους φίλους σου, συμφοιτητές σου, όταν ανακοίνωσες αυτή την απόφαση, το συζήτησες μαζί τους, τι σου είπαν? Ναι, εδώ δεν θα σας κρύψω και τις δύο όψεις του νομίσματος. Καταρχάς, η γενιά μου, σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, διακατέχεται από μια γενικότερη αντίδραση προς την πολιτική. Και αυτό δεν θέλω να πει μόνο λόγω του νεαρού της ηλικίας, αλλά και επειδή με τους γονείς μας να βιώνουν την οικονομική κρίση, να ζορίζονται να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις, τις οικογενειακές και τις οικονομικές, και να επηρεάζονται πολύ ψυχολογικά από όλο αυτό. Τους είδαμε να καταπέσουν. Και αυτό ουσιαστικά έχει ως απόρρια η πρώτη αντίδραση των συνομήλικών μου όταν τους ανακοίνωσα. Ήταν αποδοκιμαστική, όχι ως προς εμένα, αλλά στην ίδια την πολιτική διαδικασία. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση. Μετά όμως από αυτό, είχα την τιμή να λάβω τα εύσημα, διότι αναγνώρισαν τα δικά μου κίνητρα, επειδή με ξέρουν ως Βίκυ, και χαρακτήρισαν την απόφασή μου τορμηρή. Τους μετέδωσα την δοξία μου και έπειτα από αυτό με στηρίζουν πολύ και θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό. Αυτό είναι που μου δίνει δύναμη, ότι μπορεί να έχει χαθεί η πίστη στο κρατικό μηχανισμό, αλλά όχι στον άνθρωπο. Απλά ίσως έχει πέσει λίγο από το παρασκήνι. Ξέρεις κάτι, Βίκυ, δεν το λέω συχνά. Και εμείς θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτό που ακούσαμε, για το λόγο σου, τη ροή του λόγου σου. Πάρα πολύ. Και το όνειρό σου, κορίτσι μου, το όνειρό σου, μπράβο σου. Μπράβο, να, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό παράδειγμα. Πάρα πολύ. Ότι υπάρχει εδώ μέλλον. Το μέλλον είναι αυτό. Είναι η Βίκυ Σάντ, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ραφίνας, με τον Βαγγέλη Μπουρνούς, με το συνδυασμό Σύγχρονη Πολιτεία. Όσοι μας ακούτε από εκεί και μπορείτε να. Και σας έπεισε η Βίκυ Σάντ, λοιπόν, είναι η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ραφίνας. Και κάπως έτσι.